Λοιπόν, με τον Μητσοτάκη να έρχεται στη Θεσσαλονίκη άθλιος. Και να κάνει φλερτ μια κούκλα ψεύτικη στην Τσιμισκή και να λέει είστε πολύ όμορφοι. Αυτός ο άνθρωπος θα γίνει, ρε φίλε. Αυτός ο άνθρωπος θα γίνει ο Πρωθυπουργός. Καλή ευρωπαϊκή πορεία. Και όσο και αν δεν ήθελε να τους τρολάρει, τους τρόλαρε. Με 300 εκατομμύρια χρέη Νέα Δημοκρατία, ρε φίλε. 300 εκατομμύρια ευρώ χρέη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ το δικό στο κόμμα, καμία 110, δεν ξέρω πώς ήταν. Συγκυβερνήσατε όμως. Ξεκινάμε. Για το Μητσοτάκη, θέλει να πει κανένα τίποτα. Εσύ που είσαι Πασόκ. Όχι, ήμουνα. Ήσουν, ναι. Τώρα ξέρεις, αυτό που είναι όλοι κάναμε λάθη. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να κάνουμε 10 μετάνοιες. Είπαμε, φύγαμε από εκεί πέρα. Το 10 ψηφίζουμε τώρα μια λαϊκή ενότητα, μια ενταρσία. Είμαστε καλυμμένοι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, λαϊκή ενότητα, ρε φίλε. Εντάξει, δεν συμφώνησε οι άνθρωποι. Αφήσαμε την πολιτική. Αφήσαμε τα 5 χιλιάρικα γιατί πίστευα κάπου αλλού, δεν ενδιαφέρει. Okay. Λοιπόν, Ραπτόπουλο, γιατί να πει για το Μητσοτάκη. Ναι. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης ο άνθρωπος, εντάξει, μιλούσε χθες 10 ώρες στην έκθεση. Ναι. Δεν είπε τίποτα απολύτως, μόνο 3 λέξεις ανέφερε. Μόνο 2 λέξεις. Για τον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Δεν έχει πει τίποτα ούτε για παιδεία ούτε για υγεία. Κάτι για brain drain, αυτά που ακούνε οι δαπίτες και ερεθίζονται, ναι, κάτι τέτοια. Ναι. Αυτά εδώ πέρα μιλούσε και είχε για πληρωμένους χειροκροτητές. Τώρα αρνούμε του χειροκροτητές. Ναι. Παιδιά, πρέπει να είναι ο μόνος Έλληνας με ιταλικό G και με πόλο Prince Oliver. Που κατακεραυνώνει η Νέα Δημοκρατία και η μιλή λαέ και ανταρσία τα παρατά όλα, ρε Βοζανή. Ο Στέφανος πιο κομμουνιστής δείχνει, πιο αριστερός. Λοιπόν, τα σκυλιά να σε φάνε, Αρνούμε να σχολιάσω μία ομιλία που στις 3 πρώτες θέσεις ήταν Καραμαλή, Σαμαράς, Μαϊμαράκης. Αυτή η ομιλία θεωρείται ως μη γενόμενη, είναι τρισάθλια. Και σήμερα τι να πούμε για τις τιμένες ερωτήσεις. Κάτι γραβατωμένοι με μπέρμπερι γραβάτες.